εσένα δεν ξέρω, δεν σε ξέρω ακόμα, θα δούμε. Το Θεμιλάς ή τον Κώστα? Τον Κώστα όχι, δεν το ξέρω. Τον Άρη και το Θέμη. Πήρες το Θέμη? Και τον Άρη. Πήρες και τον Καβατζίκη? Ναι, εντάξει, γιατί κοίταξε να δεις. Όλο αυτό που έγινε, ξαφνικά, επειδή μιλούσα πολύ γενικά και επειδή αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπάω πάρα πολύ, ήθελα να τους πάρω να τους πω δύο πράγματα. Αυτό. Δεν ήθελα ούτε δημόσια να τα πω, ούτε τέτοιο. Σήκωσα το τηλέφωνο να τους πήρα. Σε ένα φιλικό επίπεδο. Σε φιλικό, σαφέστατα. Ναι, καλέ, αφού λέμε. Τι κάνετε, μωρέ, τώρα. Θα μας πούνε τώρα, θα αρχίσουν να λένε. Να νιώσεις την αγάπη μας όλοι. Μαρία, άστα για άλλα. Είναι ο Κώστας. Μαρία, χάρηκα, τώρα μη σηκώνομαι. Είσαι ωραία και με ρούχα πάντως. Να ξέρεις. Με σχολιάζεις χωρίς ρούχα, αλλά θα έπρεπε να με σχολιάζεις και με τα ρούχα. Γι' αυτό σου λέω, πρώτη φορά έτσι που σε βλέπω είσαι πάρα πολύ ωραία. Κάτι ακούς το control πάνω λοιπόν. Γελάνε, ναι. Ακούγεστε, επιδιώκεσαι την ειρωνία συνέχεια. Εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου, ούτε ειρωνεύομαι εσένα. Η ειρωνία είναι ένα εκφραστικό μέσο που μπορεί να δηλώσει κάποια πράγματα. Αυτό. Δηλαδή, δεν σε ήξερα, δεν έχω κάτι προσωπικό, κατάλαβες. Και αν σε προσέβαλα και σε. Δηλαδή, πραγματικά είμαι εδώ να το λύσουμε, δεν έχω θέμα. Όχι, εντάξει, αλλά δεν θέλω να το λύσουμε και τηλεοπτικά πω, αλλά θα γίνει τώρα αυτό. Όχι τηλεοπτικά και μαζί. Απλά ξέρεις τι, δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σου. Κατάλαβες. Η άλλη μαϊμού που τα έκανε όλα εδώ πίσω, τι βλέπετε. Τι έχω κάνει. Τίποτα.